Αναφορικά με την συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής για τα θέματα του ΟΑΗ, η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα όσον αφορά την ιδιωτική ιατρική στα νοσηλευτήρια που είναι ενταγμένα στο ΓΕΣΥ, παρόλο που έπρεπε να μπει σε λειτουργία το αργότερο με έως τις 30 του Σεπτέμβρη, η δήλωση του ΟΑΗ σήμερα είναι ότι θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου. Επιτέλους θα μπει σε εφαρμογή για να μπουν σε τάξη αρκετά πράγματα που ήταν στον αέρα όλα αυτά τα χρόνια. Τα διαφανή και ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να συνταχθούν και να διέπουν την λειτουργία και την κατηγοριοποίηση των νοσηλευτηρίων είναι ένα σημαντικότατο θέμα το οποίο είναι σε διαβούλευση ο ΠΑΣΗΝ με τον ΟΑΗ και αισιοδοξούμε ότι από την 1η του Γενάρη το 2023 θα υπάρξουν αυτά τα διαφανή και ποιοτικά κριτήρια ούτως ώστε ο ασθενής να γνωρίζει για το κάθε νοσηλευτήριο που πάει, για το που κατηγοριοποιείται, τα πρωτόκολλα και όλα όσα πρέπει να γνωρίζει για την ποιότητα που προσφέρεται από το κάθε νοσηλευτήριο, η οποία θα αντιστοιχεί η ποιότητα και στην αντίστοιχη αμοιβή του. Κίνομα που λέγεται τα ΕΠ από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δυστυχώς ακόμα δεν έχει επιληθεί, είναι σε ατέρμονες διαβουλεύσεις, δεν θα επιτρέψουμε το θέμα αυτό να κολλησιεργήσει ακόμα περισσότερο. Η υπόσχεση που πήραμε σήμερα μετά από δική μου ερώτηση είναι ότι αρχές του χρόνου θα γίνει αυτή η ένταξη των ΤΑΕΠ των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων για να μην έχουμε την τεράστια ταλαιπωρία του κόσμου κάθε βράδυ να περιμένει 24 και 36 ώρες να εξυπηρετηθεί από τα ΤΑΕΠ του ΟΚΙΠΗ. Όμως την ίδια ώρα η ομολογία του Προέδρου του ΠΑΣΗΝ των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων ότι αυτό το πράγμα όπως πάνε οι διαβουλεύσεις δεν θα γίνει, μας ανησυχεί, είναι μια ορολογιακή βόμβα για το ΓΕΣΥ και αυτόν δεν θα το επιτρέψουμε σαν Βουλή των Αντιπροσώπων, θα παρέμβουμε αποφασιστικά. Δεν θα επιτρέψουμε νοσηλευτήρια που δίνουν υπηρεσίες στο ΓΕΣΥ να έχουν τα τμήματα πρώτων βοηθειών εκτός και να χιλιοταλαιπωρείται ο κυπριακός λαός μέρα και νύχτα στις πρώτες βοήθειες του νοσηλευτηρίων του ΟΚΙΠΗ.